και στον Πέτρο Φιλιππίδη, ο οποίο βρίσκεται στι ίδιε φυλακέ με τον Δημήτρη Λιγνάδη, κρατείται εκεί. Τι νέα έχουμε στην περίπτωση του Πέτρου Φιλιππίδη και τι συμβαίνει, Ποια είναι η ψυχολογική του κατάσταση, Διαβάζουμε ότι γενικά δεν είναι τόσο συμφιλειωμένο όσο είναι ο Λιγνάδης στι φυλακέ. Αυτό είναι σταθερό. Ότι δεν έχει συμφιλειωθεί ο Πέτρο Φιλιππίδη με την ιδέα ότι βρίσκεται στη φυλακή. Μάλλον με την πραγματικότητα, με την πραγματικότητα. ότι βρίσκεται στη φυλακή δεν είναι ιδέα. Από εκεί και πέρα η εξέλιξη που προέκυψε μέσα στην εβδομάδα ήταν ότι φαίνεται πως πάει να αλλάξει η περασπιστική γραμμή και αυτό γιατί δεν θα τον εκπροσωπεί πλέον όπως γινόταν μέχρι τώρα ο Θέμης Σοφός. Την υπεράσπιση του Πέτρου Φιλιππίδη αναλαμβάνει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Το πρώτο πράγμα που έκανε σε δηλώσει του ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναλαμβάνοντας την υπόθεση Φιλιππίδη για την οποία ακόμα ενημερώνεται, υπάρχουν πτυχές για τις οποίες ακόμα ενημερώνεται, ήταν να πει ότι δεν προτίθεται ο Φιλιππίδης να μηνύσει, όπως είχε ακουστεί, να μηνύσει κάποια από τις γυναίκες που ο τον έχουν στείλει στη φυλακή στην ε, πραγματικότητα. Άρα όπως και που δεν προτίθεται να μηνύσει η την... συνάδελφό του ηθοποιό. Αλλάζει λίγο την, την υπερασπιστική, υπερασπιστική του γραμμή. γραμμή. Δηλαδή κάνει λίγο πίσω, γιατί η πρώτη γραμμή ήταν λίγο επιθετική. είχαμε δει, δει και με βάση... Αυτό είναι και η αλλαγή, μάλλον είναι θέμα φιλοσοφία το πώς χειρίζεσαι μια υπόθεση και γι' αυτό έχουμε δει πολλές φορές σε αντίστοιχες περιπτώσει να αλλάζουν όλοι, όλο το δικαιωρικό team γιατί Α, άλλα πράγματα έχουν προτείνει σε έναν α, κατηγορούμενο και άλλα πάρει πράγματα. Μπορεί να υπάρχει ασυμφωνία, δηλαδή και ένα δικηγόρο μπορεί με τον πελάτη του να μην συμφωνεί για αυτά που του λέει, να μην πείθεται για, για την αθότητά του, να μπορεί, μπορεί να, να... ακολουθήσει τη γραμμή που θέλει ο εκδότη. ή στην αρχή του. να είχε άλλα στοιχεία για να υπερασπιστεί τον πελάτη του. Μπορεί, μπορεί να, και να είναι πολλά, και να, να αλλάζουν αυτά. Και σου λέει, Όχι, εγώ δεν θέλω. Και επίση. Καταλαβαίνω ότι η ερώτηση δεν είναι από ανθρώπινο ενδιαφέρον, άχαν είναι καλό άνθρωπο, αλλά από ρεπορταζία ενδιαφέρον, αλλά οι ψυχολογικές καταστάσεις παιδιά αυτών των ανθρώπων εμένα ποτέ καθόλου δεν με ενδιαφέρουν πλά... ναι. το, δηλαδή, αν το αν περνάει άσχημα αν είναι στεναχωρημένος ή οτιδήποτε άλλο, ειλικρινά <ε... Αλλά δεν μα ενδιαφέρει και επίση δεν μπαίνει <συλίκη> κανεί στη φυλακή ή δεν κρατεί την ψυχή. Για να περάσει καλά, να καλά και να μα ενδιαφέρει και η ψυχολογία. Όταν ρωτάμε ναι, ναι, ναι. δημοσιογραφικά αυτό που είναι η <συλίκη> ψυχολογική του κατάσταση, μιλάμε μήπω εκμεύσουμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε σε πρώτο χρόνο να γνωρίζουμε για να μα δώσει κάποιο παραπάνω στοιχείο. Δεν ρωτάμε από ανθρώπου. Μα, γι' αυτό και το είπα κιόλα, ότι καταλαβαίνω ότι δεν ρωτά από την ανησυχία σου. Θα κοιμηθεί το βράδυ, δηλαδή. γενικά, εγώ κοιμάμαι. Δεν ξέρω άλλοι δεν έχω κανένα πρόβλημα.